Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στη βιντεάρα μας. Εδώ θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε να κάνετε level up πολύ γρήγορα και εύκολα στη Season 4. Έχουμε έναν πολύ δυνατό Battle Pass, άρα σίγουρα θέλετε να φτάσετε level 100, level 200 το συντομότερο δυνατόν. Και αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός του συγκεκριμένου βίντεο. Άρα μην πάτε πουθενά, κάντε ένα like, κάντε μια δυνατή εγγραφή like καινούργη, πάμε πολύ δυνατά. Και μαζί με αυτό βλέπετε και στα γρήγορα το item shop της ημέρας είναι πραγματικά τεράστιο. Έχουμε πρώτα πρώτα Battle Pass tiers, μετά επιτέλους μπήκαν τα heist skins, οι escape artists μετά από τόσων καιρών, και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα featured bundle μας. Έχουμε τον daily, τα WWE skins, κάποιους εξωγήινους, τα Tron skins. Έχουμε όλα τα Marvel πράγματα, ακόμη παραμένουν στο item shop αυτά, κυριολεκτικά 20 tabs στα Marvel items. Και προς το τέλος έχουμε τώρα άλλα bundles του Last Resort, τη season δηλαδή, και κλείνουμε έτσι με special offers διάφορα bundles και το Fortnite Crew. Και αυτό, μάγκες μου, είναι το item shop της ημέρας. Μην μου ξεχάσετε κιόλας να βάλετε ένα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, ειδικά αν πάρετε το νέο Battle Pass, γιατί θα στηρίζατε άπειρα το κανάλι εντελώς δωρεάν και το εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με τα levels σε αυτήν τη season. Καταρχάς, για να πάρετε όλες τις ανταμοιβές, πάλι θα χρειαστεί να φτάσετε 200 level, όπως πάντα. Μαζί με αυτόν, κάθε level παραμένει σταθερόν ότι χρειάζεται 80.000 XP, άρα για να φτάσετε level 200 θα χρειαστείτε σύνολο 16 εκατομμύρια XP. Μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν πολλές μεθόδοι που θα ευκολύνει αυτόν τον grind, και στο κάτω-κάτω η season είναι αρκετά μικρή αυτή τη φορά, τελειώνει αρχές του Νοέμβρη, άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε αρκετά νωρίς τον grind. Και πάμε να δούμε όλες τις μεθόδους. Καταρχάς έχουμε τις αποστολές μας, και εδώ έχει 6 κατηγορίες από αποστολές αυτή τη στιγμή που μπορείτε να κάνετε για να πάρετε XP, και οι πρώτες είναι οι Kickstart που δίνουν 25.000 XP η κάθε αποστολή. Και αυτές οι αποστολές είναι οι αρχικές, ας το πούμε, της season. Κυριολεκτικά, για να μην ασχοληθείτε, θα τις κάνετε παίζοντας απλά. Άρα δεν έχει κάτι να εξηγήσω. Απλά παίξτε το game και θα τα κάνετε όλα αυτά. Είναι eliminations, να παίξετε match, να κάνετε outlast, πανεύκολα πράγματα. Μετά έχουμε τα Season 4 Quests, τα Survivor Medals. Αυτά, μάγκες και ακρίβεια, δεν είναι τόσο για XP, είναι παραπάνω για να πάρετε τον Backbling. Απλά δίνει 10.000 το κάθε στάδιο και ουσιαστικά πρέπει να κάνετε διάφορα milestones εδώ για να προχωράτε στο επόμενο επίπεδο. Ας πούμε, το πρώτο είναι να φτάσετε στους 45 παίχτες με έναν elimination, και τα υπόλοιπα στάδια είναι κάτι παρόμοιο. Όλα έχουν να κάνουν με Outlast Players. Μετά έχουμε τα Snapshots Quests, που αυτά δίνουν 25.000 αναποστολή. Και ουσιαστικά τα Snapshots Quests είναι οι αποστολές που έχουν να κάνουν με την ιστορία της season. Απλά η διαφορά εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνετε βήμα-βήμα τις αποστολές για κάθε χαρακτήρα. Και όσον προχωράτε τις αποστολές με ένα χαρακτήρα, θα παίρνετε και τα XP, αλλά θα ανοίγουν και νέα services, δηλαδή νέα πράγματα που μπορείς να αγοράσεις από τα NPCs, με gold. Άρα 2-1, παίρνετε και bonus in-game, παίρνετε και levels. Μετά έχουμε τα daily μας που δουλεύουν όπως άλλωστε και όλες τις προηγούμενες season, αλλάζουν κάθε μέρα ώρα 4 το απόγευμα, παίρνετε 1000 XP κάθε daily που κάνετε, και αν κάνετε 3 dailies κάθε μέρα θα πάρετε σύνολο 45.000 XP. Αυτό, μάγκες μου, πρέπει να το κάνετε κάθε μέρα, παίρνετε περίπου μισό level. Μετά έχουμε τα weekly quests που μπαίνουν κάθε Πέμπτη, και εδώ έχει αποστολές που δίνουν από 15 μέχρι 35.000 XP, και παίρνετε και σύνολο bonus XP αν κάνετε 5 weekly quests. Κάθε 5 weekly quests θα παίρνετε και 40.000. Και εδώ, μάγκες μου, κάθε εβδομάδα πρέπει να κάνουμε τις αποστολές. Δεν φεύγουν, δεν κάνουν reset ή κάτι, απλά μην τα αφήσετε να μαζευτούν, δεν έχει νόημα. Μετά έχουμε τα milestones που δουλεύουν λίγο διαφορετικά τώρα. Είναι 2.000 XP αναποστολή και 30.000 XP bonus. Για να κάνετε αποστολές τώρα έχουμε τα challenge quests, τα combat quests και τα exploration quests, που έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή η κάθε κατηγορία. Την ολοκληρώνετε, παίρνετε τα XP
και έτσι προχωράτε και το στόχο προς τα bonus goals. Άρα, μάγκες μου, εδώ ο σκοπός σας είναι να κάνετε την αποστολή που έχει στην κάθε κατηγορία για να προχωράτε τα bonus goals. Και αυτές είναι όλες οι αποστολές που έχει τώρα στη Season 4. Μετά έχουμε την κλασική μέθοδο του Team Rumble Farming. Ουσιαστικά εδώ, μάγκες, μπαίνετε ένα Team Rumble, ανοίγετε όλα τα chests, ανοίγετε όλα τα containers, τελειώνετε το match με 10 plus kills, άρα πρέπει να σκοτώνετε και πολλούς αντιπάλους, να ψαρεύετε, να μαζεύετε 4H items και αν μπορείτε να παίρνετε και το win. Αυτή ουσιαστικά είναι η κλασική μέθοδος του να μαζεύεις XP στο Fortnite και πάει χέρι-χέρι με το να παίζετε κανονικά το παιχνίδι με τους φίλους σας. Άρα ή Team Rumble θα φαρμάρετε ή θα παίζετε απλά κανονικά το παιχνίδι, ό,τι γουστάρετε. Μετά έχουμε επίσης τα Creative Maps που είναι η πιο σημαντική μέθοδος και η πιο εύκολη να μαζεύετε XP, αλλά δυστυχώς έχει νερφαριστεί αρκετά τώρα το community με τα XP Maps και όλα αυτά. Η Epic τα ψάχνει, τα κάνει patch αμέσως και ο μόνος που είδα ότι ανεβάζει εύκολα μικρά βιντεάκια τώρα είναι ο Shuffle Gamer. Άρα πηγαίνετε στο κανάλι του, βλέπετε ποιο βίντεο ανεβάζει πιο πρόσφατα για XP Map και το κάνετε το συντομότερο δυνατόν. Δυστυχώς αυτά, μάγκες, γίνονται patched αμέσως. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε εδώ στο βίντεο, εγώ έκανα ένα από τα XP Maps του από την πρώτη μέρα που το ανέβασε εντός 24 ώρων και μου έδωσε πάρα πολλά XP σε δευτερόλεπτα. Κυριολεκτικά μου πήρε 2-3 λεπτά αυτόν το map και πήρα 2 levels. Άρα καταλαβαίνετε, αξίζει. Και εκτός από αυτόν, πρίγινου patch είναι και AFK maps αυτά. Δηλαδή μπορείτε να τα αφήσετε τον παίχτη σας και να μαζεύει μόνον του XP. Απλά κάθε 15 λεπτά θα πρέπει να πηγαίνετε να κάνετε κάποια κίνηση, γιατί αλλιώς δεν δίνει πλέον XP. Και αυτά είναι τα XP maps μας, δυστυχώς λίγο νερφαρισμένα σε αυτήν τη season. Και μετά έχουμε και μία άλλη πολύ εύκολη μέθοδο, δυστυχώς κρύβεται πίσω από paywall όμως, πρέπει να αγοράσετε δηλαδή κάτι και είναι το Save the World Farming. Έχει το Retrieve the Data που μπορείτε να κάνετε την αποστολή που είναι πανεύκολη και παίρνει μόνο 8 λεπτά και θα σας δίνει οτιδήποτε από 50, 60 μέχρι και 100.000 αναποστολή. Και μετά έχει και τα daily quests που και αυτά δίνουν γύρω στις 20-25.000 XP με την αποστολή που κάνετε. Απλά σημειώστε εδώ ότι το Save the World έχει ένα cap, έναν όριο στις 500.000 XP την ημέρα. Και εννοείται όσοι έχετε παλιό Save the World από το Chapter 1 παίρνετε και V-Bucks κάνοντας αποστολές. Άρα πολύ καλή ευκαιρία, παίρνετε και V-Bucks, κάνετε και grinding στο level 2 σε 1. Φτάνει να έχετε αγορασμένο Save the World. Και αυτές, μάγκες μου, είναι όλες οι μεθόδους που έχουμε αυτήν τη στιγμή στη Season 4. Δυστυχώς θα είναι λίγο πιο πολύ τον grind αυτήν τη season, γιατί Epic προσέχει τα XP maps, τα πατσάρει αμέσως. Θα πρέπει και εσείς να κάνετε λίγη έρευνα. Σας είπα, Shuffle Gamer είναι ο πιο εύκολος. Και μαζί με αυτόν έχουμε και το Save the World, το Team Rumble και να παίζετε εννοείται κανονικά το παιχνίδι και να κάνετε αποστολές. Πριν κλείσω σας υπενθυμίζω κιόλας ότι θα είμαι διακοπές μέχρι την Τετάρτη, άρα το επόμενο βίντεο μας θα είναι την Πέμπτη, αλλά μην ανησυχείτε, θα μαζευτεί και content μέχρι τότε, άρα θα έχουμε κάτι δυνατόν, ίσως και κάποια streams. Μαζί με αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, επίσης εγγραφούλες όλοι οι καινούργοι, να δυναμώσει η παρέα και να έχετε πάντα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, γιατί στηρίζετε άπειρα και δεν σας κοστίζει τίποτα. Καλή συνέχεια σε όλους, εμείς μάγκες θα τα ξαπούμε την Πέμπτη.